δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτό το πράγμα, να παρκάρουν όσο αυτό γίνεται. Πιστεύω ότι ο κ. Δήμαρχος, επειδή θα το δει το θέμα αυτό, και σιγά σιγά κάποια στιγμή αυτό να επιλύνει. Το θέμα είναι γνωστό, γιατί ξέρουμε ότι η πλατεία δικαστηρίου ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είχα μια επαφή με τον πρόεδρο εφετών, του οποίου και του ίδιου δεν του αρέσει η υπάρχουσα κατάσταση. Παρακολουθήσαμε εδώ και το Δημοτικό Συμβούλιο και πρώτα από την ποιότητα ζωής κάποιες θέσεις παρκαρίνοντος αυτή της πολυζωήδου, όπου κάποιοι δικαστικοί θα μπορούν να έχουν σημεία να παρκάρουν αυτοί που κουβαλάνε πράγματα και δεν μπορούν να παρκάρουν μακριά, έτσι ώστε πολύ σύντομα να εκτύψει αυτό το φαινόμενο. Μόλις πάρουν οπότε οι αποφάσεις και μπορέσει να καθοριστεί ο χώρος, πήρα την υπόσχεση ότι θα τακτοποιηθεί και όλο το θέμα της πλατείας. Μάλιστα, να συγκεντρώσω στον κύριο και τον κύριο Παπαδόπουλο σήμερα, παρακάτω, παρακολουθούν μεγάλες δύο θέσεις, γιατί για τον διοικητικό προσωπικό. Δηλαδή, δεν έχουμε καταθέσει έτοιμα, αλλά έχουμε συζητήσει μαζί τους για να γίνει αυτό και μόλις ανοίξει προγραμματική σύμβαση αυτό θα κάνουμε. Έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα του Δημοτικού, έτσι ώστε να μας παρακολουθεί και να μπορέσουμε εμείς να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα και η κυρία Θανασούλη. Είναι πλατεία της πόλης, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, να μας παρακολουθεί, δεν μας ενδιαφέρει να είναι πλατεία της πόλης, μας ενδιαφέρει να πάρουμε εμείς.